Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 16 Απριλίου. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ionian. Πάμε να δούμε μαζί τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Πυρηνική κόλαση στην Ηλία. Δραματικό βράδυ για τους κατοίκους στα χωριά Φρίξας, Κιλουντία και Καλυβάκια. Μεγάλες δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μάχη με τις φλόγες. Συνεχίσαν να ζωπηρώσει στα μέτωπα. 21χρονος βρήκε τραγικό θάνατο στη Μικρή Μαντίνια. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και έπεσε από γκρεμό στη θάλασσα. Έτοιμη η Δυτική Ελλάδα για την υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση. Από τη νέα σχολική χρονιά η εφαρμογή της και στους τρεις νομούς. Συσκευασίες με εκατέργαστη κάναβη εντοπίστηκαν στην Πόχα Λιζακίνθου. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη πραγματοποιήθηκε και φέτος ο εορτασμός της Παναγίας της Χρυσαφίτισσας Πολιούχου Μονεμβασιάς. Πύρινος εφιάλτης στην Ηλία και συγκεκριμένα στις περιοχές Σκυλουντία, Φρίξα και Καλυβάκια. Οι φλόγες έγλειψαν τις αυλές των σπιτιών και η πυροσβεστική υπηρεσία μαζί με τους κατοίκους της περιοχής κατάφεραν και απέτρεψαν να παραδοθεί το χωριό στις φλόγες. Η μάχη συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και με το πρώτο φως της ημέρας υπήρξε και η συνδρομή εν αέριων μέσων. Να δούμε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με την Ηλία για να δούμε πώς έχει τώρα η κατάσταση. Τον εφιάλτη των πυρκαγιών του 2007 έζησαν την Κυριακή το βράδυ οι κάτοικοι στις περιοχές Σκυλουντία, Φρίξα και Καλυβάκια στο νομό Ηλίας. Κινδυνέψαμε περισσότερο από το 2007 γιατί είχε πολλά μπουφόρ και δεν προλαβαίναμε τη φωτιά με τίποτα. Ούτε σε πέρασμα, ούτε σε δρόμους, ούτε σε λιοστάσια, πουθενά. Η φωτιά ξεκίνησε στην περιοχή Φρίξα και με τους δυνατούς ανέμους εξαπλώθηκε δυτικότερα, φτάνοντας το βράδυ στο κατόφλητο σπιτιών της Κιλουντίας. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας που με τη συνδρομή των κατοίκων κατάφεραν και δημιούργησαν μια αντιπυρική ζώνη που προστάτευσε το χωριό Σκυλουντία από την πύρινη λέλαπα. Είχαμε προλάβει και περάσαμε το μέτωπο της φωτιάς και βάλαμε τα αυτοκίνητα μπροστά στο χωριό και έτσι το κλειδώσαμε το χωριό. Και με τη βοήθεια των κατοίκων, να μην το ξεχνάμε και αυτό, γιατί ήταν όλοι μας, όλοι τους κοντά μας, με τα τρακτέρ τους, με τις φρέζες τους, οργώνοντας γύρω-γύρω από το χωριό και φτιάχνοντας ζώνη. Μάλιστα για την ασφάλεια των πολιτών, ζητήθηκε από την αστυνομία και την πυροσβεστική υπηρεσία η απομάκρυνση των κατοίκων από ορισμένα σπίτια του χωριού, αφού οι φλόγες έγλειψαν τις αυλές των σπιτιών και ευτυχώς οι πυροσβέστες κατάφεραν να αποτρέψουν τις φλόγες. Η αστυνομία φώναξε όλοι οι κάτοικοι να βρεθούν αυτοί που μένουν στην άκρη στο χωριό, στην εκκλησία του χωριού. Κάποιοι φύγαν, κάποιοι δεν φύγαν. Αυτά. Ζημιές δεν έχουν γίνει σε σπίτια, μόνο σε αυλές. Σε σπίτια όχι, αλλά σε περιουσίες, σε ελιές και τα λοιπά έχουν γίνει. Η ώρα είναι 2:30 μετά τα μεσάνυχτα και το μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται λίγο έξω από τη Σκυλουντία. Το πρώτο φως της ημέρας θα δείξει και το μέγεθος της καταστροφής. Έχουν χαθεί περιουσίες και μας είχαν ξανακαεί και το 7. Δηλαδή, εμείς οι άνθρωποι δηλαδή, που έχουν καεί οι περιουσίες μας από το 7 και ξανακαίγονται τώρα, αυτές οι ελιές τέλος πάντων, που με αυτές οι ελιές ο αγρότης ζει, έτσι. Με τα ζώα, με τις ελιές και αυτά. Τι θα γίνουμε μετά εμείς? Αυτή τη στιγμή έχει πέσει ο αέρας, η φωτιά είναι σε ύφεση. Μόνο ένα μέτωπο έχουμε ενεργό, το οποίο είναι μέσα σε μια βαθιά χαράδρα. Προσπαθούμε να το προσεγγίσουμε με τα αρπιστριοφόρα, κάνοντας ζώνες και ανοίγοντας δρόμους. Άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας επιχειρούσαν σε όλα τα μέτωπα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρήψεις νερού από αέρος, από 4 καναντέρ και ένα ελικόπτερο Σινούκ. Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται καθώς είχαμε και συνεχίσει αναζωπηρώσεις. Να συνδεθούμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας Γιώργο Γεωργιόπουλο, τον συνάδελφο Περικλή Πατσούρη από την Ηλία και τη Λίνα Μπάστα που θα μας μεταφέρει όσα έζησε χθες βράδυ. Κύριε Γεωργιόπουλε, ένα δύσκολο 24ωρο ουσιαστικά συμπληρώνεται. Πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή? Από το μεσημέρι και μετά έχουμε μια αναζωπήρωση σε ένα μέτωπο. Αυτό που είχε πει νωρίτερα ο κ. Κυριακόπουλος, που ήταν σε μια βαθιά χαράδρα. Ναι. Και εξαιτίας του ότι είχαμε από το μεσημέρι και μετά κάποιος ενίσχυση των ανέμων και ταυτόχρονα την αποχώρηση των εναέριων μέσων, κυρίως των αεροπλάνων βασικά, που δεν μπορούν να πετάξουν εξαιτίας της αφρικανικής κόλλησης και της έλλειψης ορατότητας, έχουμε θέμα αυτή την ώρα. Είναι μια φωτιά η οποία δεν ελέγχεται εκεί που είναι.
δημιουργούνται ζώνες αντιπυρικές από μηχανήματα και υπό την καθοδήγηση πυροσβεστικής, ελπίζοντας ότι το βράδυ με την πτώση των ανέμων θα μπορέσουμε να την ελέγξουμε. Αυτή τη στιγμή απειλούνται οικίες, κύριε Γεωργιόπουλε. Η κατεύθυνση που έχει αυτή τη στιγμή η Πεκαγιά δεν είναι προς το χωριό Φρίξα, είναι βόρεια-βορειοδυτικά το χωριό Φρίξα. Ελπίζουμε να συνεχιστεί, μην αλλάξει η κατεύθυνση. Εν πάση περιπτώσει, οι πυροσβεστικές λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αποτραπεί και ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Γιατί πάνω απ' όλα προέχουν οι κατοικίες και οι ζωές των ανθρώπων. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Λίνα, έρχομαι σε σένα και στα όσα είδες και από κοντά χθες το βράδυ, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε. Σίγουρα οι κάτοικοι ήταν όλοι στο πόδι και υπήρχε πολύ μεγάλη αγωνία. Υπήρχε πολύ μεγάλη αγωνία, Γεωργία, κυρίες και κύριοι, γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν ζήσει τις φωνικές πυρκαγιές του 2007, έχουν χάσει φίλους, συνανθρώπους, έχουν χάσει ολόκληρες περιουσίες και μπορούσες πολύ εύκολα να δεις τον τρόμο στο πρόσωπό τους. Σίγουρα δεν κοιμήθηκαν, σίγουρα ήταν στο πλευρό της πυροσβεστικής υπηρεσίας και αυτό το είδαμε στο ρεπορτάζ να το τονίζει και ο διοικητής, ο υπεύθυνος συντονισμού, περιφερειακού συντονισμού της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Δυτικής Ελλάδας, ο κύριος Κυριακόπουλος, μαζί με τα αγροτικά τους μηχανήματα, κατάφεραν μαζί με τους πυροσβέστες να φτιάξουν μία ζώνη αντιπυρική προκειμένου να σώσουν τα χωριά τους και όσες περιουσίες μπόρεσαν. Να πούμε ότι υπήρχε και το πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση. Λίγο μετά τις 2 αποκαταστάθηκε αμέσως μετά από την άμεση επέμβαση και της περιφερειακής αρχής, από ό,τι ξέρουμε, και φορείς εκπρόσωποι και ο Περιφερειάρχης Αποστόλος Κατσιφάρας βρέθηκε τα ξημερώματα εκεί δίπλα στους κατοίκους. Το μεγάλο πρόβλημα, και νομίζω αυτό θα το επιβεβαιώσει και ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας, είναι οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή. Αλλά τώρα από εδώ και πέρα να κοιτάξουμε και την επόμενη μέρα, η οποία θα είναι η καταγραφή των ζημιών. Ναι, βέβαια. Επειδή καταλαβαίνουμε ότι και ο κύριος Γεωργιόπουλος βρίσκεται τώρα στο έργο και είναι πολύ δύσκολη η επικοινωνία μας, κύριε Γεωργιόπουλε, μας ακούτε? Σας ακούω, αλλά ξέρετε ότι έχω ένα πρόβλημα με τη φωνή μου. Ναι. Δεν μπορώ άλλο, δηλαδή. Ναι, βεβαίως. Έχω ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Να τον αποδεσμεύσουμε, να τον ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Γεωργιόπουλο για την εικόνα που μας μετέφερε. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες σε αυτή την ώρα. Όπως είπες και Λίνα, είχαν γίνει και αρκετές συσκέψεις για το συντονισμό όλων των ενεργειών. Περικλή, ξέρεις πάρα πολύ καλά την περιοχή, τα χωριά τα οποία κινδύνευσαν εχθές. Ότι η πυροσβεστική υπηρεσία Πύργο, το αναγκητικό τμήμα, προχώρησε σε σύλληψη για εμπρισμό εξαμελίας πριν από λίγη ώρα ενός αλλοδαπού για όλο αυτό που διαδραματίστηκε χθες και βιώσαμε και αλλαγή βιώνουμε αυτήν την ώρα. 46 ετών, πριν από λίγο έγινε η σύλληψη και αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα για εμπρισμό εξαμελίας. Πριν από λίγο έγινε αυτό. Είπαμε και από χθες το βράδυ, Γεωργία, στο κεντρικό δωτήριο ειδήσεων, αλλά και σήμερα το μεσημέρι και τώρα που μιλάμε, ότι πρέπει να προσέχουμε αρκετά το τι ακριβώς λέει η Γενική Γραμματεία Πολιτισμού Προστασίας. Και όταν βλέπουμε τους αέριδες 9-10 από χώρο, δεν κάνουμε κινήσεις το να κάψουμε λιόκλαρα και άλλα πολλά τέτοια. Το βιώσαμε. Πήγαμε χθες εκεί, είδαμε και σήμερα το πρωί, αν είναι δυνατόν, καπνούς μαύρους από διάφορες άλλες περιοχές πλησίων της φωτιάς να καίνε λιόκλαρα. Τώρα δεν θέλω να χαρακτηρίσω τέτοια ώρα σε κεντρικό δωτήριο ειδήσεων τι σημαίνει αυτό, αλλά πρέπει να υπάρχει μέτρο και πρόληψη πάνω από όλα ζωή μας. Αυτό λοιπόν που βίωσαν χθες οι κάτοικοι εκεί στη Φρίξα είναι κάτι που άλλωστε είδαμε και στα πλάνα μας, δεν έχουν βιώσει το 2007. Αν δεν υπήρχε η πυροσβεστική, να πούμε ότι υπήρχαν από την πρώτη στιγμή από Ήπειρο, από τα Λακαρνανία, πυροσβεστικά οχήματα και πυροσβέστες και βέβαια πρόλαβαν και έσωσαν τις κατοικίες που άλλωστε είδαμε και στα πλάνα μας. Η αναζωπήρωση που ξεκίνησε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι είναι από τις μεγαλύτερες που άλλωστε αναζωπηρώσεις τα τελευταία έτη και μιλάμε ότι είναι σε χαράδρα αυτό που είπε ο κ. Γεωργιόπουλος. Οι αέριδες αυτή τη στιγμή δεν έχουν κοπάσει. 7 από φόρ είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Άρα τα πράγματα θα είναι αρκετά δύσκολα για σήμερα το βράδυ. Το θετικό είναι ότι είναι σε χαράδρα. Δεν είναι σε κατοικημένες περιοχές. Πάει απέναντι λόγω των αέριδων από την περιοχή βέβαια της Φρίξας αλλά και του άλλου χωριού που άλλωστε χθες υπέστη αρκετές ζημίες. Και αυτό είναι που κρατάμε προς το παρόν. Και ότι αυτό που θέλω να ρωτήσω τον κ. Γεωργιόπουλο είναι ότι θα θέλαμε βοήθεια. Είναι πολύ νωρίς. Μιλάμε για τα μέσα Απριλίου και είδαμε
τι φωτίες έχουμε, τι θα περιμένουμε για τη συνέχεια. Άρα θέλουμε τα αέρια μέσα να βρίσκονται στην 117 πτέρυγα Μάκης και να ενδυναμωθούν κι άλλο οι πυροσβεστικές δυνάμεις του τόπου. Είναι ένα πάγιο αίτημα των αρχών. Βεβαίως αυτές οι ώρες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Όπως είπες, Περικλή, αν μπορούμε να βρούμε ένα θετικό, είναι ότι δεν απειλούνται αυτή τη στιγμή οι οικίες. Και όπως μας είπε και ο κ. Γεωργιόπουλος νωρίτερα, υπάρχει ένα θέμα με τα αέρια μέσα, διότι υπήρχε αυτή η αφρικανική σκόνη και δεν μπορούσαν να συντράβουν όσο γινόταν. Και για τη σύλληψη του 46χρονου που αύριο διηγείται στον εισαγγελέα. Και θα πρέπει η πολιτεία γενικότερα να είναι πολύ αυστηρή στις ποινές, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να δούμε και αυτό το θέμα, το ποινικό κομμάτι, γιατί δεν είναι τώρα κάθε λίγο. Είχαμε και τρεις σύλληψεις πριν από ένα μήνα περίπου για άλλες μεγάλες πυρκαγιές, άρα δεν έχουν ξεκινήσει καθόλου το 18 τα πράγματα για την πολύπαθη υγεία. Ακριβώς έτσι. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Λίνα, την Μπάστα και τον Περικλή Μπατζούρη για την εικόνα που μας μετέφεραν. Εμείς, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα. Πάμε σε μια τραγική είδηση από την Μεσσηνία. Ένας νεαρός 21 ετών έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε στη Μικρή Μαντίνια, όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη τις πορείες του και έπεσε στον γκρεμό καταλήγοντας στη θάλασσα. Ο Γιάννης Συνάπης θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία. Το τραγικό δυστύχημα έγινε χθες το βράδυ, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, όταν το κίτρινο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Παναγιώτης Βούλτζος, 21 χρονών, ξέφυγε από την πορεία του. Ακολούθησε ακυβέρνητο μια πορεία έξω από το δρόμο. Μιλάμε για την περιοχή στη Μικρή Μαντίνια, από τη Μικρή Μαντίνια προς το Αλμυρό. Σε μια δεξιά στροφή έφυγε αριστερά, έχασε τελείως τον έλεγχο και βούτυξε στη θάλασσα, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του οδηγού. Ο οδηγός κρέθηκε έξω από το αυτοκίνητο πριν τη θάλασσα, είχε πέσει στο πλάτωμα που υπήρχε, χώρισε στήσεις του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καλαμάτας, αλλά στο νοσοκομείο κατέληξε, έχασε την μάχη με το θάνατο. Τραυματισμένη είναι η συνεπιβάτηδα, μια 19χρονη κοπέλα φοιτήτρια, η οποία έχει πολλαπλά κατάγματα και σήμερα το απόγευμα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ στην Αθήνα. Για το γεγονός ειδοποίησε ένας κάτοικος περιοχής που είδε ξαφνικά το κίτρινο αυτοκίνητο να χάνεται, να φεύγει από το δρόμο και να βουτάει στον γκρεμό στη θάλασσα. Ενώ ειδοποίησαν και άλλοι οδηγοί, μάλλον οδηγός από την αντίθετη κατεύθυνση, ο οποίος είδε ξαφνικά τα φώτα που έρχονταν απέναντι να χάνονται και να πήγε το αυτοκίνητο να βουτάει προς τη θάλασσα. Μάλιστα, ένα τραγικό περιστατικό. Να ευχηθούμε η κοπέλα να έχει ταχεία άρρωση. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, χωρίς να μεταφερθούν σκουπίδια στη Δυτική Αχαΐα από το Αίγιο, ξεκίνησε η εβδομάδα στην Αχαΐα. Οι κάτοικοι των χωριών γύρω από τον Χιτά Φλόκα βρίσκονταν επί ποδός πολέμου και δηλώνουν αποφασισμένοι για όλα, ακόμα και για σύγκρουση με αστυνομικές δυνάμεις. Μπορεί από ρηματοφόρο από την Αιγιάλια να μην φάνηκαν τελικά ούτε τη Δευτέρα στο Χιτά Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα, ωστόσο οι κάτοικοι της περιοχής ήταν εκεί και ήταν αποφασισμένοι για όλα. Στο δρόμο που οδηγεί στο Χιτά, οι κάτοικοι είχαν στήσει μπλόκο προκειμένου να εμποδίσουν τη διέλευση από ρηματοφόρων από το Αίγιο, ενώ τα σκουπίδια της Δυτικής Αχαΐας μεταφέρονταν κανονικά στο Χιτά. Το Συμβούλιο του Συλλόγου, Πολιτιστικού Συλλόγου και Σύλλογος Περιβάλλοντος, και θα συνεχίσουμε να είναι κλειστό στο Χιτά. Πώς θα σταματήσουν να πάμε πάλι πίσω την απόφαση. Δεν έχει έρθει και αν θα έρθει θα φύγει. Τι θα συμβεί όμως όταν εμφανιστεί απορριμματοφόρο από την Αιγιάλια στον Χιτά του Φλόκα? Σύμφωνα με την απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης, θα υπάρξουν ποινικές διώξεις σε όποιους εμποδίσουν την εκτέλεση της απόφασης. Και ο πρόεδρος του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Δεύτερης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας, Σπύρος Τραχάνης, τονίζει ότι αν φτάσουν στο Χιτά Φλόκα σκουπίδια, σαν διοίκηση θα πρέπει να τα δεχτούν, αφού δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Είμαστε πλέον αποφασισμένοι ή θα πάμε μέσα ή η σκουπίδια δεν μπαίνει μέσα. Δεν μπορεί να τρέχουν τα ζουμιά κάτω να φτάνουν στην θάλασσα και εμείς να θέλουμε να μπαίνουν σκουπίδια από το Αίγιο. Στην τελευταία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, παρουσία του Πάνου Σκουρλέτη, αποφασίστηκε όλοι οι Δήμοι να βοηθήσουν στο πλαίσιο της αλληλεγγύης. Η Δημοτική Αρχή της Δυτικής Αχαΐας συντάχθηκε με την πρόταση αυτή. Όμως, όχι και οι κάτοικοι. Είναι εντολές από ένα γραφείο. Ρωτάω, αν είναι εντολές από ένα γραφείο, τα συγχαρητήριά μου λοιπόν στην εξουσία. Από την κεντρική εξουσία είναι κάτι διαφορετικό, η Δημοτική Αρχή. Την ίδια ώρα και ο Χιτά της Αιγύρας τελεί υπό αποκλεισμό από κατοίκους Ανατολικής Αιγιάλειας και έτσι χιλιάδες τόνοι σκουπιδιών που δεν υπάρχει μέρος για να μεταφερθούν παραμένουν στους δρόμους Αιγιάλειας. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις και στην Αρκαδία για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και συγκεκριμένα για την προσωρινή διαχείριση στο Μεγαβούνι. Η αντιπαράθεση φουντώνει με τη Δημοτική Αρχή και τους κατοίκους να χρησιμοποιούν βαρύς χαρακτηρισμούς και να αφήνουν υπόνοιες για εξυπηρέτηση συμφερόντων εκατέρωθεν.
Σε μάχη χαρακομμάτων εξελίσσεται η κόντρα μεταξύ του Δημάρχου Τρίπολης και των κατοίκων του Βαλτετσίου και της Δόριζας για το θέμα της προσωρινής διαχείρισης των απορριμμάτων στο Μεγαβούνι, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν δείχνει διατεθειμένη να βάλει νερό στο κρασί της. Το έργο αυτό θα γίνει. Είτε τους αρέσει είτε δεν τους αρέσει και θα πριτανεύσει η λογική και η νομιμότητα σε κάθε περίπτωση. Οι κάτοικοι σηκώνουν το γάντι και στρέφουν τα πυρά τους εκτός από τον Δήμαρχο και προς τον Δασάρχη, τον οποίο κατηγορούν ότι χαρακτηρίζει ψευδός ως δασικές τις περιουσίες τους. Που ψευδός ο Δασάρχης με ηθική αυτουργία του Δημάρχου δηλώνει ότι είναι δασική έκταση, πρόκειται για χορτολιβατική και αγροτική έκταση, στην οποία οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας έσπερναν κριθάρι, βίκο και στάρι και καλαμπόκι και αργότερα τα δίναμε σε διάφορους τσοπάνιδες προκειμένου να τα ζώα τους εκεί να βόσκουν. Είναι πραγματικά δασικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ουδέποτε έχει καλλιεργηθεί και βεβαίως μπορώ να αντιληφθώ ως ιδιώτης για ποιο λόγο ζητούν κάποιοι ότι έχουν εκεί, ότι εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια ιδιοκτησία. Η αντιπαράθεση φουντώνει με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν βαρύς χαρακτηρισμούς και να αφήνουν υπόνοιες για εξυπηρέτηση συμφερόντων εκατέρωθεν. Ο Δήμαρχος, όταν πριν από 3 χρόνια του προτείναμε εγκατάσταση τεράστια μέσα στη βιομηχανική της Τρυπόλεως προκειμένου να κάνει διαχείριση και όχι να πάρει τα Βαλτετσοβούνια και να προσπαθεί να βάλει ανεμογεννήτριες, το αρνήθηκε. Και να σταματήσουν κάποιοι που είναι λαγοί κάποιων άλλων να επικαλούνται συνεχώς προβλήματα ότι δήθεν θα γίνει αυτό και δήθεν θα γίνει το άλλο. Δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα. Τα πράγματα είναι απλά. Η κόντρα έχει μεταφερθεί στις δικαστικές αίθουσες, καθώς οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων έχουν καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και ζητούν προσωρινή διαταγή για την διακοπή κάθε εργασία στο Μεγαβούνι. Εκτός από 2.000 προβατήρια που είναι εκεί, είναι και γύρω στα 1.000 άλογα. Όλα αυτά θα καταστραφούν. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του 32χρονου Θάνου Ακριβού από την Πυροσβεστική και από την ΕΜΑΚ. Ο 32χρονος αγνοείται στην περιοχή του Άργους από την Παρασκευή, ενώ το αυτοκίνητό του βρέθηκε κοντά στο χωριό Κουτσοπόδι. Ο Θάνος Ακριβός κατάγεται από την Ναύπακτο. Τώρα θα μας δώσει το ρεπορτάζ ο Βασίλης Δερημάλης από το ναυπακτιανews.gr. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές του Ιόνιαν. Όπως είπες και εσύ, χωρίς αποτέλεσμα είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του 32χρονου Θάνου Ακριβού. Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε στην περιοχή Κουτσοπόδι Άργους. Όμως μέχρι και αυτή την ώρα οι έρευνες με σκύλους της ΜΑΚ αλλά και της πυροσβεστικής υπηρεσίας της αστυνομίας δεν έχουν βρει τίποτε ακόμα για τον 32χρονο. Η αγωνία, όπως είναι φυσικό, είναι μεγάλη για να δούμε ο άνθρωπος πού βρίσκεται και πώς είναι η κατάστασή του, και σίγουρα τις επόμενες ώρες οι έρευνες συνεχίζονται κανονικά σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή την ώρα. Η αγωνία είναι περισσότερο και στους γονείς του, όπως είναι φυσικό, αλλά και ιδιαίτερα η περιοχή της Ναυπάκτου, καθώς είναι ένα γνωστό άτομο, επικρατεί αγωνία δηλαδή σε όλο τον κόσμο. Εντοπίστηκε το αυτοκίνητο, μακάρι να υπάρξει αίσιο τέλος αυτή την υπόθεση. Αυτό είναι το μυστήριο. Mm-hmm. Ο τρόπος που εντοπίστηκε εκεί είναι ένα μυστήριο και αυτό για το αυτοκίνητό του που βρέθηκε στο σημείο αυτό. Και οι έρευνες συνεχίζονται, βέβαια είναι κάτι σημαντικό και αυτό. Και οι έρευνες συνεχίζονται στην ευρύτερη περιοχή όπου βρέθηκε και το αυτοκίνητο. Μάλιστα, Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της Παναγίας Χρυσαφίτιδας, πολιούχου της Νομονεμβασιάς. Πλήθος πιστών από τη Λακωνία βρέθηκαν στη Γραφική Καστροπολιτεία, όπου βρίσκεται ο ναός της Παναγίας, προκειμένου να συμμετάσχουν στην ακολουθία και να λάβουν την ευλογία της Μεγαλόχαρης. Θρησκευτικές εκδηλώσεις έγιναν για την Παναγία Χρυσαφίτιδα και στα Χρύσαφα Λακωνίας. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας βρέθηκαν και φέτος στη Μονεμβασιά για να τιμήσουν τη μνήμη της πολιούχου της περιοχής Παναγίας Χρυσαφίτισσας. Το εκκλησάκι που βρίσκεται μέσα στην Καστροπολιτεία υποδέχθηκε τους προσκυνητές, ενώ για τις θρησκευτικές τελετές στη Μονεμβασιά βρέθηκε και ο Μητροπολίτης Μάνης Χρυσόστομος, που χωροστάτησε μαζί με τον Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης Ευστάθιο στον μέγα πολυαρχαιρατικό Εσπερινό την παραμονή της εορτής. Τις ευχές τους έστειλαν οι αρχές του τόπου που παραβρέθηκαν στις εκδηλώσεις. Βρισκόμαστε απόψε για να αποδώσουμε τιμές. Όπως είδατε, έχει πάρα πολύ κόσμο.
Είναι εντυπωσιακή η προσέλευση, γιατί περνάνε και φεύγουν. Μιλάμε για χιλιάδες κατοίκους, επισκέπτες. Είχαμε μια καλή σεζόν του Πάσχα, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Θέλω να ευχηθώ λοιπόν στους τηλεθεατές σας να έχουν καλή χρονιά και ό,τι επιθυμεί ο καθένας με υγεία. Γιορτάζει είναι η Παναγία η Χρυσαφίτσα εδώ στο κάστρο, που ανεξάρτητα από τον δυνατό άνεμο που έχει είναι πάντα ένα περιβάλλον όμορφο, με κατάνοιξη εδώ ο λαός μας έρχεται, οι προσκυνητές στην Παναγία. Εύχομαι πραγματικά να χαρίζει σε όλους μας, στις οικογένειές μας, σε υγεία και δύναμη. Χρόνια πολλά. Φορώντας τις ιδιαίτερες στολές τους, τα μέλη του Λυκείου Ελληνίδων Σπάρτης βρέθηκαν στη Μονεμβασιά για να πάρουν, όπως είπαν, την ευλογία της Παναγίας. Είμαστε στον Εσπερινό της Παναγίας μας, της Χρυσαφίτσας, με το Λύκειο των Ελληνίδων Σπάρτης, με τις βυζαντινές φορεσιές. Είναι μεγάλη μας η τιμή και η ευλογία που πήραμε. Ελπίζουμε ο Θεός να μας αξιώσει, να είμαστε κάθε χρόνο και στη μνήμη της κοντά. Η γιορτή της Παναγίας της Χρυσαφίτισσας είναι διπλή για τη Λακωνία, που την τιμά σε Μονεμβασιά και Σπάρτη, καθώς εκδηλώσεις έγιναν και στο χωριό Χρύσαφα, 15 χιλιόμετρα ανατολικά της Σπάρτης. Στην περιοχή σώζονται αρκετές αξιόλογες βυζαντινές εκκλησίες, μεταξύ των οποίων και η Παναγία η Χρυσαφίτισσα. Πολλοί ήταν οι πιστοί που βρέθηκαν εκεί για να προσκυνήσουν την εικόνα. Μικροί και μεγάλοι ακολούθησαν τη λιτανία στους δρόμους του χωριού, ενώ στο τέλος κεράσματα μοιράστηκαν σε όλους. Το νηστμό της Κορίνθου διέπλευσε χθες τουρκικό ναρκαλευτικό πλοίο. Η ιστοσελίδα korinthostv.gr παρουσίασε φωτογραφίες και βίντεο. Μάλιστα, το τουρκικό πλοίο δεν ύψωσε την ατοϊκή και την ελληνική σημαία όπως επιβάλλεται όταν συμμετέχει σε αποστολή της συμμαχίας ή διαπλέει τα χωρικά ύδατα άλλης χώρας. Το korinthostv.gr έχει αναρτήσει βίντεο και με άλλες διαπλεύσεις τουρκικών πολεμικών πλοίων από τον νηστμό της Κορίνθου, με τις σημαίες του ΝΑΤΟ και της Ελλάδας σε εμφανές σημείο. Και να αλλάξουμε θέμα, αποφάσεις ανάσα έλαβε σε πρώτη φάση για πατρινούς δανειολήπτες στο Ειρηνοδικείο Πατρών. Σύμφωνα με τις προσωρινές αποφάσεις, άνεργη γυναίκα απαλλάσσεται πλήρως από την καταβολή δόσεων, ενώ σε μία ακόμα περίπτωση δανειολήπτριας ορίστηκε μία πολύ ευνοϊκή δόση. Δύο αποφάσεις ανάσα για δανειολήπτες της περιοχής μας εξέδωσε πρόσφατα το Ειρηνοδικείο Πατρών. Η πρώτη αφορά μια άνεργη γυναίκα, η οποία προσέφυγε στον νόμο Κατσέλη και δικαιώθηκε, καθώς μέχρι ωστού εκδικαστεί κανονικά η αίτησή της, δεν υποχρεούται να καταβάλει ούτε ένα ευρώ στην εφορία αλλά και τις τράπεζες. Αφορά μια δανειολήπτρια η οποία όντως είχε οικονομική αδυναμία, αντικειμενική οικονομική αδυναμία, προέκυπτε από τις κάρτες ενεργείας ετών που είχε, γι' αυτό και οι μηδενικές καταβολές. Βέβαια, το κύριο αποτέλεσμα και η κύρια έκβαση της δίκης μετά τις 19 Οκτωβρίου θα το ξέρουμε αυτό, και με την απόφαση που θα εκδοθεί επί της κυρίας αιτήσεως. Η δεύτερη περίπτωση για την οποία βγήκε μια θετική προσωρινή απόφαση από τα δικαστήρια της Πάτρας αφορά σε ιδιωτική υπάλληλο με δυσβάστακτες δανειακές υποχρεώσεις και με ακίνητη περιουσία, για την οποία εκδόθηκαν ωστόσο πολύ ευνοϊκοί όροι. Είναι μια και αυτή δανειολήπτρια η οποία και αυτή δικαιώθηκε με την προσωρινή απόφαση του Ειρηνοδικείου, που της έβγαλε το ποσό των 200 ευρώ. Είναι μια δανειολήπτρια η οποία και αυτή αντικειμενικά αδυνατεί να εκπληρώσει τις τόσο δυσβάσταχτες δανειακές και φορολογικές υποχρεώσεις. Είναι μια ιδιωτική υπάλληλο σε ένα σούπερ μάρκετ και λαμβάνει μόνο το μισθό των 500 ευρώ. Είναι διαζευμένη με τον σύζυγό της. Τα ποσά βέβαια αυτά προήλθαν από υπερβολικό τοκισμό. Έτσι. Τις δύο υποθέσεις χειρίστηκε ο πατρινός δικηγόρος Βασίλης Παπαδόπουλος, ο οποίος έκρινε πως πρόκειται για δύο πολύ σημαντικές αποφάσεις που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Πατρών. Αυτές οι αποφάσεις καταρχήν αποτελούν προσωρινό δεδικασμένο, γιατί είναι αποφάσεις προσωρινών διαταγών. Το δικαστήριο της Πάτρας με τις δύο αυτές αποφάσεις δίνει μεγάλη ανάσα στους οφειλέτες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις απέναντι στις τράπεζες αλλά και το κράτος. Η προσφυγή των δύο δανειοληπτών στο νόμο Κατσέλη σε πρώτη φάση τους δικαίωσε. Τώρα αναμένουν με αγωνία τις τελικές αποφάσεις.
Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό μεταξύ αστυνομικών, λιμενικών και μεταναστών που επιχειρούν να εισβάλλουν κατά δεκάδες στο λιμάνι της Πάτρας. Την ίδια ώρα οι κάτοικοι συνεδριάζουν και θίγουν έντονα το θέμα των κυκλωμάτων διακίνησης που εκμεταλλεύονται την κατάσταση που επικρατεί. Σε αναβρασμό βρίσκονται οι κάτοικοι του νοτιού διαμερίσματος της Πάτρας για το μεταναστευτικό πρόβλημα μετά και την τελευταία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων φορέων της Πάτρας. Με δημόσια ανακοίνωση που εξέδωσαν οι εκπολιτιστικοί σύλλογοι, καλούν την κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο να παρέμβει. Θα συζητήσουμε από αυτού στη συνέχεια με τους προέδρους των συλλόγων και τους συλλόγους γενικότερα και θα δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Αν δούμε και διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει θέληση τουλάχιστον από αυτούς να λύσουν το πρόβλημα. Την ίδια ώρα, στο λιμάνι της Πάτρας, επικρατεί καθημερινά η ίδια κατάσταση. Οι μετανάστες προσπαθούν να μπουν στο χώρο του λιμένα και παίζουν κυνηγητό με τους αστυνομικούς και τους λιμενικούς. Επιπλέον, στην ανακοίνωσή τους, οι κάτοικοι καλούν όλους τους φορείς, αλλά και όλους όσοι δραστηριοποιούνται στο λιμάνι της Πάτρας, ακόμα και τους αλληλέγγυους, να συμβάλλουν και να συνεργαστούν για να εξαρθρωθούν τα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών που δρούν στην περιοχή. Όλοι ξέρουμε ότι δρούν κυκλώματα διακίνησης μεταναστών. Αυτά λοιπόν τα κυκλώματα πρέπει να εγγυηθούν. Πρέπει λοιπόν το ΟΛΠΑ, το λιμενικό σώμα με την αστυνομία μαζί να επιληφθούν του ζητήματος. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα είναι ολιγορία από αυτά τα σάμματα. Το συντονιστικό των εκπολιτιστικών συλλόγων του νοτίου διαμερίσματος της Πάτρας αναμένεται τις επόμενες μέρες να συνεδριάσει, αφού σύμφωνα με πληροφορίες προγραμματίζουν δυναμικές κινητοποιήσεις. Για να αλλάξουμε θέμα, σε λίγες ώρες εκτοξεύεται στο διάστημα το νέο υπερσύγχρονο τηλεσκόπιο της NASA. Ο πατρινός αστροφυσικός Διονύσης Σιμόπουλος εξηγεί τις δυνατότητες του νέου σύγχρονου εργαλείου παρατήρησης για ανακάλυψη νέων εξωπλανητών. 1:30 τα ξημερώματα της Τρίτης έχει προγραμματιστεί να γίνει η εκτόξευση του νέου διαστημικού τηλεσκοπίου TESS Transit Exoplanet Survey Satellite της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας, το οποίο θα αναζητά αποκλειστικά εξωπλανήτες. Στην ουσία το νέο διαστημικό αυτό τηλεσκόπιο είναι συνέχεια του προηγούμενου που ανακάλυψε σχεδόν 3.000 πλανήτες. Με το τηλεσκόπιο το προηγούμενο που ονομάζονταν Kepler είχαμε την δυνατότητα να καταγράψουμε περίπου 3.000 διαφορετικούς εξωηλιακούς πλανήτες. Με το νέο το διαστημικό τηλεσκόπιο η προσπάθεια που θα γίνει είναι ακόμη καλύτερη. Το TESS, ο διάδοχος του πολύ πετυχημένου διαστημικού τηλεσκοπίου Kepler, αναμένεται να εκτοξευθεί από το ακροτήριο Canaveral της Φλόριντα στη 1:30 ώρα Ελλάδας της Τρίτης με έναν πύραυλο Falcon 9 της εταιρείας SpaceX. Αν ο καιρός είναι κακός για εκτόξευση, αυτή θα αναβληθεί για την επόμενη ημέρα. Μετά τις κατάλληλες μανούβρες που θα διαρκέσουν περίπου 2 μήνες, το δορυφορικό τηλεσκόπιο, που έχει μέγεθος ψυγείου και βάρος 318 κιλών, θα τεθεί σε μια άκρος ελλειπτική τροχιά γύρω από τη Γη, στην οποία δεν έχει ποτέ τοποθετηθεί άλλο σκάφος. Το τηλεσκόπιο θα κάνει μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον πλανήτη μας κάθε 13,7 ημέρες, κινούμενο σε απόσταση από τη Γη 108.000 χιλιόμετρων στο περίγειο έως 373.000 χιλιόμετρων στο απόγειο. Κάθε φορά που θα πλησιάζει πολύ τη Γη, θα στέλνει στους επιστήμονες τα στοιχεία που θα έχει συλλέξει. Με αυτή λοιπόν την έννοια, επειδή το TESS πλέον θα κοιτάζει ολόκληρο τον ουρανό, οι πιθανότητες να καταγραφούν πολύ περισσότεροι εξωηλιακοί πλανήτες είναι πολύ μεγαλύτεροι. Οπότε ελπίζουμε ότι μέσα σε αυτούς τις χιλιάδες νέους πλανήτες που θα ανακαλυφθούν θα υπάρχουν και πλανήτες στο μέγεθος της Γης μας. Το TESS θα στρέψει τη ματιά του και τις 4 κάμερές του στον ουρανό για να αναζητήσει ίχνη πλανητών που περνούν μπροστά από τουλάχιστον 200.000 κοντινά στη Γη άστρα, τα οποία απέχουν από τον πλανήτη μας έως 300 έτη φωτός. Θα ανοίξει έτσι το δρόμο στο ακόμη μεγαλύτερο αμερικανικό διαστημικό τηλεσκόπιο, το James Webb, που θα ακολουθήσει το 2020. Το TESS θα ψάξει μια περιοχή του ουρανού περίπου 350 φορές μεγαλύτερη από το Kepler και θα εστιάσει σε πιο μικρά, ψυχρά και αχνά άστρα σε σχέση με τον ήλιο μας.
στους ερυθρούς νάνους που αποτελούν περίπου το 90% των άστρων του γαλαξία μας. Αναμένεται να βρει μέσα σε 2 χρόνια τουλάχιστον 20.000 εξωπλανήτες, εκ των οποίων αρκετούς γηίνους. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις από την περιφέρεια. Από το Σεπτέμβριο θα εφαρμοστεί και στους 3 νομούς της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η δίχρονη υποχρεωτική φίτηση των παιδιών στην διαγωγία. Σύμφωνα με την έκθεση που απέστειλε η Περιφερειακή Διεύθυνση στο Υπουργείο Παιδείας, οι δομές και η εκπαιδευτική στην διαγωγία δεν είναι απαγορευτικά για την εφαρμογή του νόμου, ο οποίος θα εφαρμοστεί σε βάθος τριετίας σε ολόκληρη τη χώρα. Τη δυνατότητα εφαρμογής της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης θα έχουν από τη νέα σχολική χρονιά 240 δήμοι της χώρας, ανάμεσά τους και αυτοί της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μετά τη θετική εισήγηση που απέστειλε στο Υπουργείο Παιδείας. Έχει ψηφιστεί η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, αλλά έχει ένα βάθος τριετίας, δηλαδή ότι μέσα στα επόμενα 3 χρόνια θα φροντίσουν όλοι οι δήμοι και τα όργανα διοίκησης εκπαίδευσης να καλύψουν να λειτουργήσουν στο υποκαθεστώς υποχρεωτικότητας. Θεωρώ ότι στους περισσότερους δήμους, και εξάλλου και η εισήγησή μου ήταν θετική προς το Υπουργείο και για τους 19 δήμους της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αχαΐας, Ηλίας και το Λαγκαρνανίας. Σαν ενός του Δήμου της Πάτρας, τη συγκεκριμένη ενέργεια τη θεωρούμε σωστή, με δεδομένο ότι θα βοηθήσει οι οικογένειες εργαζόμενων νέων γονιών να έχουν τα παιδιά τους στο σχολείο, να μπουν τα νηπιάκια και τα προνηπιάκια στη σχολική πια κοινότητα. Σύμφωνα με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, οι δομές και το προσωπικό στα νηπιαγωγεία της Δυτικής Ελλάδας δεν είναι απαγορευτικά για να εφαρμοστεί υποχρεωτική δίχρονη εκπαίδευση από την επόμενη και όλα σχολική χρονιά. Έχουμε δηλαδή κάποια ζητήματα, ιδιαίτερα στο Δήμο, στο αστικό ιστό της Δήμου της Πάτρας, όπως λιγότερα στο Αγρίνιο, λιγότερα με τη σειρά τα λέω, στην Δήμο κάτω Αχαΐας και στην Γιάλια. Θεωρώ όμως ότι πολλά από αυτά μπορούμε σε συνεννόηση και σε συνεργασία με τοπική αυτοδιοίκηση να τα προσπεράσουμε. Θα πρέπει να δούμε και με το Δήμο, την Δημαρχία Παιδείας και με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης να αυτά τα παιδιά να μπουν στα σχολεία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με τους καλύτερους ιονούς και προοπτικές, ώστε να μην είναι σε αίθουσες που ξέρουμε κάποια στιγμή ότι υπάρχουν μη σωστές αίθουσες και να εγκλιματιστούν και να μπουν στο σχολικό περιβάλλον με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από 7 έως 9 επιπλέον αίθουσες θα χρειαστούν στο Δήμο Πατρέων, ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί από την επόμενη σχολική χρονιά η υποχρεωτική προνηπιακή εκπαίδευση. Ακόμη στο Δήμο Γιάλιας θα χρειαστούν 2 αίθουσες, στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας 3 αίθουσες πλέον των ήδη λειτουργούντων, ενώ τέλος στο Δήμο Ήλιδας θα απαιτηθεί 1 μόλις αίθουσα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η υποχρεωτική φοίτηση στα παιδιά ηλικίας 4 έως 6 ετών στα νηπιαγωγεία είναι πάγιο αίτημα χρόνων όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας, το οποίο θα εφαρμοστεί καθολικά σε όλη την επικράτεια μέσα στην επόμενη τριετία. Τετάρτη 18 Απριλίου σε όλη τη χώρα, λόγω 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που αποφάσισε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία με ώρα έναρξης στις 6 το πρωί σε όλες τις κατηγορίες πλοίων. Η ΠΝΟ εμένει στις θέσεις της όσον αφορά το σχέδιο υπουργικής απόφασης για τις ενδομεταφορές από πλοία με σημαία τρίτου κράτους μεταξύ ελληνικών λιμένων. Επιπλέον, ζητά την κατάργηση του νόμου 4150 του 2013, ο οποίος αφορά τις ειδικές συνθέσεις των πληρωμάτων στις γραμμές Πάτρας Ιταλίας. Για να αλλάξουμε θέμα, φθορές και βανδαλισμούς προκάλεσαν άγνωστοι σε σχολείο στην περιοχή των Αμικλών Σπάρτης. Μαθητές και εκπαιδευτικοί, επιστρέφοντας από τις διακοπές του Πάσχα, αντίκρισαν απίστευτες εικόνες. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο συνάδελφος Χρήστος Πετρούλιας. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν πραγματικά οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αμικλών. Τις εικόνες που αντίκρισαν σήμερα επιστρέφοντας από την Ανάπαυλα για τις διακοπές του Πάσχα. Φτάνοντας λοιπόν το πρωί στο σχολείο, βρήκαν παραβιασμένο το χώρο. Είχαν σπάσει οι άγνωστοι
τις τουαλέτες του σχολείου, νηπτήρες, λεκάνες, όπως βλέπετε και στα πλάνα, ενώ προκάλεσαν φθορές και σε εξωτερικές μονάδες κλιματιστικών μηχανημάτων που λειτουργούν, που βρίσκονται στον χώρο. Να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή στο σημείο έσπευσαν, ειδοποιήθηκε η αστυνομία, έφτασε στον χώρο, πήρε αποτυπώματα και καταθέσεις, όπως και στο χώρο έφτασε και κλιμάκιο του Δήμου Σπάρτης, αρμόδιο κλιμάκιο, για την καταγραφή των ζημιών. Mm-hmm. Να πούμε ότι η αστυνομία διεξάγει έρευνες σε μια περιοχή που είναι γνωστή για την παραβατικότητά της. Είναι εκτεταμένα και συνεχή τα κρούσματα, όπως γνωρίζετε και όπως έχουμε παρακολουθήσει στο παρελθόν. Και απομένει λοιπόν να δούμε αν θα κατορθώσει στη συγκεκριμένη περίπτωση η αστυνομία να φτάσει στην ταυτότητα των δραστών. Εν τω μεταξύ, το θέμα είναι τώρα και να αποκατασταθούν γρήγορα οι συγκεκριμένες ζημιές που προκλήθηκαν στο χώρο. Ακριβώς. Σήμερα, Γεωργία, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις τουαλέτες του σχολείου. Όπως βλέπετε, ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Αυτό που προκαλεί εντύπωση στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι οι δράστες δεν φαίνεται να είχαν στόχο την κλοπή χρηματικού ποσού ή άλλων αντικειμένων αξίας, όπως συμβαίνει σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν, παρά την πρόκληση φθορών και βανδαλισμών, τις οποίες, από ό,τι βλέπετε και στα πλάνα, τις πραγματοποίησαν με ιδιαίτερο μένος, έτσι θα έλεγα. Τι να πει κανείς για αυτές τις ενέργειες. Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Στη Ζάκυνθο τώρα, κυρίες και κύριοι, οι συσκευασίες ακατέργαστης κάναβης εντοπίστηκαν στη Μπόχαλη σε μονοπάτι που οδηγεί από την Πικριδιώτισσα στο Κάστρο. Ο Βασίλης Μούτσιος θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία, κυρίες και κύριοι. Το κουβάρι όντως μιας περίεργης υπόθεσης έχει αρχίσει να... Μετά τον εντοπισμό στην Μπόχαλη και συγκεκριμένα σε δασόδη περιοχή συσκευασιών που περιείχαν ακατέργαστη κάναβη. Αξιοποιώντας κατάλληλα πληροφορίες που έφτασαν στα χέρια τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε ένα επιμελώς κρυμμένο σημείο, σε χωμάτινο μονοπάτι που οδηγεί από την Πικριδιώτισσα προς το Κάστρο, ένα κυβότιο εντός του οποίου βρισκόταν 5 μεγάλα βαζάκια, εντός των οποίων βρισκόταν το χασίς. Οι αστυνομικοί έχουν προσπαθήσει να ρίξουν φως στη συγκεκριμένη υπόθεση, εξετάζοντας κάθε στοιχείο για να φτάσουν στα ίχνη εκείνου που το τοποθέτησε στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά και των παραλληπτών. Αλλά βέβαια μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποια αίσια έκβαση. Mm-hmm. Βασίλη, εκεί η τοποθεσία είναι ερημική, έτσι δεν είναι? Είναι ερημική, είναι ένα μονοπάτι το οποίο οδηγεί στο κάστρο του νησιού και βέβαια δεν είναι και εύκολο για να υποπέσει στην αντίληψη κάποιου μια ύποπτη κίνηση. Mm-hmm. Παρότι γνωρίζουμε ότι για αρκετές ημέρες η περιοχή φυλασσόταν, χωρίς βέβαια να έχει διαρρεύσει τίποτα ως προς το αντικείμενο το οποίο βρέθηκε, δεν παρατηρήθηκε κάτι το οποίο θα ήταν έτσι αξιοπερίεργο και θα οδηγούσε την αστυνομία στα χέρια εκείνων οι οποίοι περίμεναν το συγκεκριμένο δέμα. Μάλιστα, Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Οι έρευνες λοιπόν συνεχίζονται. Κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα. Η εφημερίδα Πελοπόννησος και τότε η Δυτική Ελλάδα ενώνουν τις δυνάμεις τους και μαζί με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και την Ένωση Γονέων της Πάτρας διοργανώνουν την ημερίδα Πρότυπα Βιές Είδωλα στα σύγχρονα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση του κοινού για τη διαμόρφωση χαρακτήρων και προσωπικότητων προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση και η μίμηση αρνητικών μοντέλων συμπεριφοράς. Η σύγχρονη μορφή των μέσων μαζικής ενημέρωσης και ο ρόλος τους στη διαμόρφωση προτύπων στην κοινωνία θα είναι το θέμα που θα απασχολήσει την ημερίδα που διοργανώνουν από κοινού η Εφημερίδα Πελοπόννησος και τότε η Δυτικής Ελλάδας την 5η 19 Απριλίου. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι ημερίδες γιατί αποτελούν θέματα προβληματισμού της καθημερινότητας. Είμαι σίγουρος ότι περισσότεροι από εμάς που έχουν παιδιά θα βρίσκονται σε μια καθημερινή διαμάχη με τα παιδιά τους προσπαθώντας να τους πείσουν για το ποια είναι τα ορθά πρότυπα. Έρχονται σημαντικοί ομιλητές, όπως είναι ο δημοσιογράφος κ. Σόμπολος, όπως είναι ο πρώην υπουργός κ. Πανούσης και άλλοι.
Εμείς θα συνεχίσουμε την συνεργασία με φορείς για τα θέματα πρόληψης και ενημέρωσης. Μέσα από 5 διαφορετικά workshops που συντονίζουν καταξιωμένοι δημοσιογράφοι, αλλά και ο υποδιευθυντής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος Βασίλης Παπακώστας, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με τη διαμόρφωση χαρακτήρων μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση και η μίμηση αρνητικών μοντέλων συμπεριφοράς. Προσπαθούμε εκτός των άλλων να δείξουμε ότι θα είμαστε πρωτοπόροι όσο γίνεται σε αυτές τις δραστηριότητες, έτσι ώστε να διορθώσουμε όσα δεν έχουμε προλάβει, να προλάβουμε όσα μπορούμε σε πολύ μικρότερες ηλικίες. Είναι αλήθεια ότι απέναντι στα παιδιά, ως εκπαιδευτικοί αλλά και ως κοινωνία, έχουμε μία ευθύνη. Αυτή την ευθύνη δεν πρέπει να την απολέσουμε ποτέ. Ψάχνουμε να βρούμε τους καλύτερους τρόπους για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να σχηματίσουν στέρεα ερμηνευτικά σχήματα στο μυαλό τους, να μπορούν να ερμηνεύσουν και να κατανοήσουν τον κόσμο. Με δεδομένο ότι η εποχή μας εκτός από θετικά προβάλλει και πληθώρα αρνητικών πρωτοτύπων, δεν θα μπορούσαμε να μην συμμετέχουμε και να μην καλέσουμε όλους τους γονείς να είναι σε αυτή την ημερίδα, να ενημερωθούν. Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της Πέμπτης με την κεντρική εκδήλωση, η οποία θα περιλαμβάνει τις παρουσιάσεις των εργασιών των workshops, την κεντρική ομιλία του καθηγητή εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Γιάννη Πανούση, καθώς και την παρουσίαση βιωματικής εμπειρίας του τραγουδιστή Λούκα Γιόρκα σχετικά με την ξαφνική του έκθεση στο σύστημα των Media. Στο χωριό Πάπαρη Μαντινίας του Δήμου Τρίπολης γιορτάστηκε η επέτειος της σύστασης του πρώτου επίσημου στρατοπέδου των Ελλήνων υπό τον πολέμαρχο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου τελέστηκε θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Μαντινίας και Κοινουρίας Αλεξάνδρου, εψάλλει επιμνημόσυνη δέηση στον Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων. Εορτάστηκε στο χωριό Πάπαρη Μαντινίας η επέτειος της συστάσεως του πρώτου επίσημου στρατοπέδου των Ελλήνων υπό τον πολέμαρχο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Επρόκειτο για ένα γεγονός μεγάλης εθνικής σημασίας, καθώς συνετέλεσε στην εμψύχωση και στην ανασυγκρότηση των Ελλήνων αγωνιστών που αργότερα συμμετείχαν στη μάχη στο Βαλτέτσι, στα Τρίκορφα και στην Τριπολιτσά. Οι ξεκίνησαν με τη Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μαντινίας και Κοινουρίας Αλεξάνδρου. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στον Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και κατάθεση στεφάνων. Επίσημη και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν στη σημειοστολισμένη πλατεία του χωριού όπου και ακολούθησαν παραδοσιακοί χοροί. Επιστρέφουμε στη Μεσσηνία. Με λαμπρότητα και την παρουσία πλήθους πιστών πραγματοποιήθηκαν χθες Κυριακή του Θωμά τα εγκαίνια του κτηριακού συγκροτήματος της ιστορικής Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής Βελανιδιάς. Ξανά άνοιξε χθες τις πύλες της η ιστορική Μονή Βελανιδιάς στη βόρεια περιοχή της Καλαμάτας, πλήρως αποκατεστημένη. Τα εγκαίνια παρουσία πλήθους κόσμου που ανηφόρησε στη Μονή τέλεσε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος. Την άνοιξη και το καλοκαίρι. Και την εποχή αυτή σημαίνει ότι είναι εποχή αναγέννησης όλων των πραγμάτων εξαιτίας του γεγονότος της Αναστάσεως του Χριστού. Έτσι λοιπόν και εμείς σήμερα ήρθαμε εδώ συνοδοιπόροι και συνέκδημοι σε αυτήν την αναγεννητική και αναμορφωτική πορεία της Μονής Ζωοδόχο Πηγής της
της Βελανιδιάς. Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας τέλεσε την πανηγυρική θεία λειτουργία, συμπαραστατούμενος από ιερείς της Μητροπόλεως και στη συνέχεια αποκάλυψε την πλάκα με τα στοιχεία του έργου αποκατάστασης της Μονής. Βρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας, η Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Ελένη Αλιφέρη, η Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου Ντίνα Νικολάκου, εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας καθώς και εκπρόσωποι άλλων τοπικών φορέων. Ώστε το μοναστήρι αυτό να ξαναγίνει έτσι όπως αρμόζει στην ιστορία σε αυτόν τον τόπο. Και το 2012, ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο Μεσσήνιος φίλος και αδελφός, ο Αντώνης ο Σαμαράς, ενέταξε την ανοικοδόμηση και την αποπεράτωση του μοναστηριού αυτού σε πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας συνεχάρη και ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διοίκησης και Διαχείρισης της Μονής για την προσφορά του στο μοναστήρι και εξέφρασε την επιθυμία και ευχή του γρήγορα η Ιερά Μονή να επανδρωθεί με αδελφότητα. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Λέιζερ 4,7 στην Πάτρα. Τα μέλη του διοργανωτή ιστιοπλοϊκού ομίλου συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Πατρέων, ο οποίος δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την οργάνωση και την απήχηση που είχε. Το σημαντικότερο ιστιοπλοϊκό γεγονός που έχει διοργανώσει μέχρι στιγμής η Πάτρα, το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Laser 4,7, ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χαρίζοντας στους αθλητές μια μοναδική εμπειρία συμμετοχής, στους πατρινούς τη δυνατότητα να απολαύσουν ένα μοναδικό θέαμα και στη χώρα μας την ευκαιρία να στείλει το μήνυμα ότι παρά την κρίση μπορούμε να αναλαμβάνουμε και να διεκπεραιώνουμε μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Έγινε μια τέλεια διοργάνωση, ήταν μεγάλη ευθύνη για τον Σύλλογο και η προσπάθεια που έκαναν έφερε αποτέλεσμα. Πιστεύουμε ότι είναι ένα ισχυρό κίνητρο για την νεολαία μας να ασχολείται με το... Έχουμε τόση έκταση στη θάλασσα, μπορούμε πλέον και στην ιστιοπλοεία να έχουμε αποτελέσματα. Ο αγώνας που πραγματοποιήθηκε αποτελεί μια υπεραξία, την οποία οι ιστιοπλοϊκοί όμιλοι, η πόλη, οι φορείς και η αυτοδιοίκηση καλούνται να διαχειριστούν, ώστε η Πάτρα να γίνει ένας προσφυλής προορισμός αθλητικού τουρισμού σε πλήθος αθλημάτων του Υγρού Στίβου και όχι μόνο. Ήταν μια πολύ πετυχημένη οργάνωση σε έναν εξαιρετικό χώρο που μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος Πατρέων. Όλοι οι αθλητές, όλοι οι εμπλεκόμενοι στον αγώνα είχαν να πούν τα καλύτερα για την πόλη μας, είχαν να πούν τα καλύτερα για το Στίβο και την οργάνωση. Δημιουργούνται σιγά σιγά προϋποθέσεις η παραλιακή ζώνη μας να πάρει ζωή με αγώνες και με άλλα επιπλέον που θα χρειαστεί να πάρουμε στη ζωή και να έχουμε μια πόλη η οποία θα επεκτείνεται και σε αυτό το τομέα. Ο ιστιοπλοϊκός όμιλος Πατρών εκπροσωπήθηκε στον αγώνα με την αγωνιστική ομάδα Laser, η οποία αποτελείται από τους Ιωάννη Σιώκο, Λάμπρο Γεωργόπουλο, Αριστοτέλη Κουλουμπή Καλογερόπουλο, Νίκο Γεωργόπουλο και Δημήτρη Βλάχο και προπονητικό team τη Δήμητρα Αρβανίτη και τον Φώτη Ασημακόπουλο. Η προσπάθεια των αθλητών μας ήταν ιδιαίτερα επίπονη όλο αυτό το διάστημα, αφού μέσα σε ένα μήνα διαδοχικά έλαβαν μέρος στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα στο Αίγιο, στους αγώνες πρόκρισης προεθνικής στην Αθήνα, στο ομαδικό στην Αθήνα και στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που μόλις ολοκληρώθηκε. Και ελπίζουμε στο μέλλον να μπορέσουμε να φέρουμε ακόμα μεγαλύτερες οργανώσεις με αντίστοιχη επιτυχία στην πόλη μας. Η διοργάνωση αποτέλεσε ένα καλό ιονό για την πόλη των Πατρών, διοργανώτρια των παράκτιων μεσογειακών αγώνων το 2019 και στον όμιλο διοργανωτή του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ΙΑΣΟΝ. Εκατοντάδες μικροί και μεγάλοι τετράποδοι φίλοι του ανθρώπου παρουσιάστηκαν στον Στίβο της 24ης και της 25ης Πανελλήνιας Έκθεσης Μορφολογίας Σκύλων που έγινε το Σαββατοκύριακο στην Καλαμάτα. Κερδισμένη από τη διοργάνωση δεν βγήκε μόνο η κοινοφιλία αλλά και η ίδια η πόλη που έγινε πόλος έλξης για τους ζωόφιλους. Μάρσα,
Ξεπέρασαν κάθε προσδοκία οι συμμετοχές στην 24η και 25η Πανελλήνια Έκθεση Μορφολογίας Σκύλων που έγινε το Σάββατο και την Κυριακή στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Καλαμάτας από τον Κοινοφιλικό Όμιλο Μεσσηνίας. Καλωσορίζουμε όλους τους επισκέπτες σήμερα στην έκθεσή μας, 24η και 25η Έκθεση Μορφολογίας στην Καλαμάτα. Βλέπετε και μόνοι σας ότι υπάρχει αρκετός κόσμος, αρκετά σκυλιά, παρότι Σάββατο και τα καταστήματα είναι ανοιχτά. Περιμέναμε ομολογουμένως λιγότερο κόσμο, τελικά ο κόσμος μας τίμησε με την παρουσία του. Πολλοί ήταν αυτοί που ταξίδεψαν χιλιόμετρα μαζί με τους μεγάλους διαγωνιζόμενους, τα σκυλάκια τους, ώστε να πάρουν μέρος στην έκθεση. Προς την Καλαμάτα ταξίδεψαν άνθρωποι από τον Βόλο, τη Θεσσαλονίκη, τη Ζάκυνθο και την Κρήτη, αλλά και από το εξωτερικό, όπως από την Ιταλία, την Κύπρο, τη Σερβία και τη Ρωσία. Η διοργάνωση άλλωστε έχει διπλό στόχο, τη διάδοση της κοινοφιλίας, αλλά και την προβολή της πόλης. Φαίνεται δηλαδή πλέον ότι καταλαβαίνει ο κόσμος επιχειρηματικός ότι αυτό δεν είναι μόνο ένα χάπερ που αφορά μόνο τους κοινόφιλους, έχει και τουριστικό και εμπορικό, αν θέλετε, ενδιαφέρον. Γιατί αυτή τη στιγμή μένουν στην Καλαμάτα 200 άτομα, μείνανε χθες το βράδυ κάποιοι, σήμερα σίγουρα 200, αύριο σίγουρα κάποια άτομα και κάποιοι ήδη από χθες έχουν κλείσει δωμάτια για το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο για να έρθουν για κάποιο τριμεράκι Σαββατοκύριακο στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι συμμετοχές σκύλων ξεπέρασαν τις 500, 300 το Σάββατο και 250 την Κυριακή. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Στη συνέχεια, σπορ στο Ιόνιαν με τον Διονύση Μπινιώρη. Δείτε απόψε, ο πρόεδρος της Σπάρτης, Δημήτρης Νικόλαρος, μιλά για τις δυσκολίες που περνάει η ομάδα στη Β' Εθνική. Επίσης, ο προπονητής της επιτυχημένης ομάδας εφήβων του Προμηθέα της Πάτρας, Ανδρέας Κεσαπίδης, σχολιάζει το ασημένιο μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Αυτά και πολλές ακόμα αθλητικές ειδήσεις αμέσως μετά. Στις 11, Business Stories με την Νατάσα Τραγουστή. Απόψε η εκπομπή είναι αφιερωμένη στην εταιρεία τυροκομικών προϊόντων Δοδόνη. Μπορείτε να παρακολουθείτε τα δελτία ειδήσεων και στο διαδίκτυο, στο κανάλι του Ionian στο YouTube, Ionian Channel. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Καλή σας νύχτα.